την άσκηση του δικαιώματο τη προαίρεση το συντομότερο δυνατόν μετά την ημερομηνία έναρξη ισχύω τη Σύμβαση Παραχώρηση για την κατασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτη, ανακοίνωσε στον προσωρινό ανάδοχο ο Υπουργό Μεταφορών Χρήστο Ταϊκούρα, επιβεβαιώνοντα ότι στο διαγωνισμό εντάσσεται το τμήμα Χανιά Το επιβάλλουμε κατά κάποιο τρόπο, διότι ήταν και το πιο αναγκαίο στο όλο το Βόρειο Οδικό Άξονα. Ένα κομμάτι το οποίο έχει τεράστιο κυκλοφοριακό φορτο, εποχιακό. Το καλωγέδι, όχι μόνο το καλοκαίρι, τουλάχιστον 7 μήνε το χρόνο, και όλο το χρόνο. Και επομένω δικαίω θεωρούμε ότι μπήκε στην. Μπαίνει στην προαίρεση και το επιβεβαιώνει και όλα στο έγγραφο που βλέπουμε, ότι μιλάμε για το συγκεκριμένο κομμάτι. Πρόκειται για την επικύρωση τη αποδοχή του αιτήματο των φορέων των Χανίων προ το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να συμπεριλάβει στον τελικό διαγωνισμό το τμήμα Χανιακή ω προσθήκη στο συμβασιοποιημένο. Αποτελεί εξάλλου ένα από τα τμήματα του ΒΟΑΚ με τον μεγαλύτερο κυκλοφοριακό φόρτο, αφού συνδέει τι δημοφιλεί περιοχέ του Μπάλου, του Ελαφωνισίου και των Φαλασάρνων με όλη την Κρήτη. Άρα τελειώνει μια παρφιλολογία. Ποιο κομμάτι θα μπει στην προορέση και ποιο θα μπει. Σαφώ θέλουν και άλλοι να εντάξουν κομμάτια, από τη Μεσαρά μέχρι τη Σιτία και, το... και την Ιερά Πέτρα, αλλά τελικώ αυτό Δικαιούται να μπει, διότι είναι, έχει το μεγαλύτερο φόρο από όλα τα υπόλοιπα. Από την πλευρά τη Αντιπεριφέρεια Χανίων, επισημαίνεται ότι καταγράφεται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην πρόοδο των διαδικασιών και ειδικά στην εκπόνηση τη μελέτη που αφορά στο τμήμα Χανιά Σάμο, που πάντω δεν επηρεάζει τη συνολική εξέλιξη του έργου. Δεν βλέπουμε καμία ιδιαίτερη πρόοδο. Εμεί έχουμε ανέβει στην Αθήνα δύο-τρει φορέ. Έχουμε επισημάνει κάποια προβλήματα που έχουν στη μελέτη. Έχουν χρησιμοποιήσει παλιά υπόβαθρα, έχουν κάνει κάποιε. Λαθασμένε δηλαδή εκτιμήσει, του τα το έχουμε επισημάνει να προλάβουμε, μην έχουμε πάλι καθυστερήσει, παλινοδίε. Ω ιδιαίτερα σημαντική, χαρακτηρίζεται η ανακοίνωση τη πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να συμπεριλάβει στην παρούσα σύμβαση και τη σύνδεση του βόρειου οδικού άξονα Κρήτη με το αεροδρόμιο Δασκαλογιάννη των Χανίων.